να πάμε στον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη ως τεχνικό σύμβουλο του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών, διότι όπως μας είπε και ο κύριος Κωνσταντινίδης, χθες στις ανακριτικές αρχές σε επίπεδο εφέτη παραδόθηκε η πλήρης τεχνική του έκθεση με βάση τα ερωτήματα που του έθεσαν οι υπεύθυνοι του Συλλόγου Θυμάτων για την πρόκληση έκρηξης και πυρκαγιάς. Γι' αυτό εκλήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης με βάση τα στοιχεία, τα όποια στοιχεία κατάφεραν, και το έχουμε δει αυτό 10 μήνες χρονοκαθυστέρηση, παλινοδίες. Ακούσαμε το συνταρακτικό από τον κύριο Ασλανίδη, 10 λεπτά έχετε στο χώρο που αποθέσαν να φωτογραφίσετε, όχι να πάρετε δείγμα, να 10 λεπτά και δρόμο. Εκεί ξέραν τα πρωτόκολλα, όταν μπαζώναν το χώρο του δυστυχήματος δεν ξέραν πρωτόκολλα. Κύριε Κοκοτσάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Κοκοτσάκη, όπως μας είπε και ο κύριος Κωνσταντινίδης, αυτό που τους παραδώσατε από χθες έχει πάει στα χέρια του εφέτη ανακριτή. Μένει να δούμε την εξέλιξη της δικογραφίας. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς από αυτό το πλήρες έντυπο τεχνικής έκθεσης σε σχέση με τα όσα είχαμε συζητήσει πριν 15 ημέρες, αν έχει τροποποιηθεί και ως προς το τι. Ναι, έχουν συμπληρωθεί με τις ενέργειες που δεν έγιναν, τις παραλήψεις και τις δυσκολίες ή τα εμπόδια στην έρευνα που άθελα ή σκόπιμα έγιναν. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να τη δούμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, σήμερα, γιατί έχει ενδιαφέρον να πληροφορηθεί ο κόσμος, ξεκινώντας από την σύγκρουση και την έκρηξη που υπήρξε. Εσείς λέτε ότι η φυσιολογική ηλεκτρική έκρηξη ως αποτέλεσμα ευνίδιας μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα που προήλθε από την καταστροφή του ηλεκτρικού αγωγού. Στην περίπτωση αυτή ο αέρας πάβει να λειτουργεί ως μονωτής, ιονίζεται και γίνεται αγώγημος. Η συγκεκριμένη, λέτε, ηλεκτρική έκρηξη λοιπόν δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένας πολύ μεγάλος πινθήρας ή ένα σύνολο πινθήρων που έχει την εμφάνιση κεραυνού, όπως ακριβώς εκδηλώθηκε κατά τη σύγκρουση των τρένων. Άρα αυτό που βλέπουμε αρχικώς στα βίντεο είναι αυτό που περιγράφεται εδώ. Ναι, άλλωστε στο κείμενο έχει απεικονιστεί με τη βοήθεια του εργαστηρίου και του καθηγητή Εμμανουήλ Παπαδάκη στο Χιούστον του Τέξας, όπου στάλει το βίντεο και με τα δικά του μέσα αναλύθηκε. Μπορέσαμε και το ξεχωρίσαμε μέσα στα τα 2 δευτερόλεπτα που κρατάει και έτσι διαπιστώσαμε ότι η πρώτη έκρηξη η οποία φαίνεται στο έντυπο το οποίο έχει κατατεθεί προέρχεται από την μετατόπιση των ηλεκτροφόρων αγωγών, που έχουν ξαναπεί ότι είναι της τάξης των 25.000 βολτ. Είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει. Και αυτό το ξεκαθαρίζει πάρα πολύ εύκολα από το χρώμα της, γιατί έχει τη θερμική υπογραφή όπως εμείς λέμε. Mm-hmm. Η θερμική λοιπόν υπογραφή δείχνει την ηλεκτρική εκτροπή και την εκένωση στην οποία έχουν. Είναι φυσιολογικό, δηλαδή, δεν είναι κάτι περίεργο. Αυτό έπρεπε να συμβεί και αυτό συνέβη, γιατί εξετράπη ο ηλεκτροφόρος αγωγός. Μάλιστα. Από εκεί και κάτω, πάμε τώρα στη μηχανική έκρηξη. Τι διαπιστώνατε? Ναι, στη συνέχεια υπάρχει μια άλλη θερμική υπογραφή, η οποία είναι ασθενής χρώματος κίτρινου μπλε. Ήταν η προηγούμενη. Η επόμενη η οποία ακολουθεί και είναι η μηχανική έκρηξη είναι κλάσματος δευτερολέπτων, είναι ισχυρή και η θερμική της υπογραφή είναι κόκκινη και λευκή. Και αυτή προκύπτει από την ανάλυση του βίντεο πάλι με απλές εφαρμογές, όχι εργαστηριακά. Και είναι και αυτή η οποία μας δίνει και το μεγάλο φαινόμενο το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι και το ονομάσαμε σαν μανιτάρι. Έχει, είπαμε, τη θερμική υπογραφή κόκκινο και λευκό. Και τα αναφερόμενα υλικά στην πρώτη μας δουλειά που κάναμε ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ενδεχομένως ένα τέτοιο φαινόμενο. Οργανικοί διαλύτες, κάρσμα, υγραέρια κλπ. Μάλιστα. Τον οποίο η χημική σύσταση και συμπεριφορά συνάδει με αυτό το φαινόμενο το οποίο είδαμε. Πάμε τώρα στο πρώτο επίμαχο σημείο, διότι οι εμπειρογνώμονες του δημοσίου, του κράτους, των υπεύθυνων υπηρεσιών έχουν καταλήξει ότι υπεύθυνο είναι το έλαιο της Σιλικόνης. Εκεί έχουν επικεντρωθεί. Εσείς έρχεστε στην τεχνική σας έκθεση και λέτε ότι εδώ προκύπτουν σοβαρότατα ερωτηματικά από την εξέβρεση, και έχουμε πει την άλλη φορά πώς βρέθηκαν αυτά, και άλλων
υλικών αερίων κτλ. Ναι. Το έλαιος υλικόνης, ξαναλέμε για τους ακροατές σας, ότι είναι ένα ψυκτικό υλικό το οποίο φυσιολογικά χρησιμοποιείται παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές από την καθημερινότητα μέχρι και στην περίπτωσή μας ως ψυκτικό των μετασχηματιστών του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούν οι ηλεκτράμαξες και στα δική μας περίπτωση και παγκοσμίως. Το έλαιο λοιπόν της σιλικόνης και περιεχόμενό του ήταν περίπου 7 τόνοι στο χώρο, είναι φυσιολογικό να ευρύσεται εκεί. Μετά τη σύγκρουση προφανώς έσπασαν και οι αποθήκες ή τα δοχεία ή μετασχηματιστές στους οποίους κυκλοφορούσε το έλαιο σιλικόνης και το οποίο σκορπίστηκε στο χώρο. Είναι φυσιολογικό. Από την ψυχρή ανάλυση του βίντεο φαίνεται ακριβώς μετά την ηλεκτρική εκένωση να έχουμε μία μικρή ανάφλεξη. Πολύ πιθανόν η μικρή ανάφλεξη, πιθανότατα, είναι ότι ανάβει φυσιολογικά το έλαιο σιλικόνης. Πολύ φυσιολογικό να ανάψει. Και κάθε υλικό θα μπορούσε να ανάψει εκεί, μετά με τέτοια σύγκρουση και θερμοκρασία, την οποία ανέπτυξε η ηλεκτρική εκένωση. Το έλαιο όμως σιλικόνης, κατ' ουδένα τρόπο, σε καμία του μορφή, είτε ως σπρέι, το οποίο ενοχοποιούν, είτε ως υγρό, δεν μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα ερχόμενο στον αέρα. Αυτό όμως που διερευνούμε εμείς είναι η έκρηξη, δηλαδή το εκρηκτικό μείγμα. Σε τόσο μικρό χρόνο, 7 τόνοι, δεν μπορούν να εξαερωθούν για να κάνουν την όποια εκένωση. Άρα λοιπόν δεν συνάδει, τουλάχιστον από τις γνώσεις τις οποίες έχουμε μέχρι σήμερα, τη χημική σύσταση και την αντιμετώπιση και συμπεριφορά του ελαίου του σιλικόνου. Θεωρούμε ότι η διερεύνηση από τους διοριστένες πραγματογνώμονες μέσα σε εν τρίτος μια σελίδα, σε μια έκθεση ίσως η οποία είναι αρκετά μεγάλη, για ένα φαινόμενο το οποίο συγκίνησε πάρα πολύ τον κόσμο και πιθανόν να συνέβαλε και στο θάνατο κάποιων ανθρώπων, είναι εντελώς αποσπασματική και χωρίς καμία εξήγηση. Δηλαδή θα έπρεπε οι παραγνώμονες, αφού το ενοχοποιούν για το γεγονός αυτό, να εξηγήσουν και τον τρόπο, την αλουσία γεγονότων και πώς ακριβώς θα μπορούσε ενδεχομένως αυτό να γίνει. Μάλιστα. Θα έρθουμε στα άλλα υλικά, αλλά έχω μία απορία. Εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοκοτσάκη. Με ακούτε, Ναι, βέβαια. Υποτεθείστε ότι εσείς δεν το έχετε δει καλά. Θα κάνω την υπόθεση εργασίας. Αλλά οι εμπειρογνώμονες του δημοσίου το έχουν δει καλά. Και έχουν δει ότι υπέτειος είναι το έλαιο της σιλικόνης. Που είναι, παρακαλώ πολύ, σε όλες τις αμαξοστοιχίες. Σωστά? Σωστά. Μάλιστα. Ερώτηση. Αυτή στιγμή, επειδή αυτό το έλαιο σιλικόνης δεν χρησιμοποιείται μόνο στον ελληνικό σιδηρόδρομο, σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιείται. Αυτή στιγμή λοιπόν είναι αυτό το υπέτειο. Δεν θα έπρεπε, όπως καθυλώνουν τα αεροπλάνα, να καθυλωθούν όλες οι αμαξοστοιχίες που χρησιμοποιούν αυτού του τύπου το έλαιος σιλικόνης παγκοσμίως? Είναι δυνατόν? Απορία, οφείλω να τη ρωτήσω όμως. Καλά κάνετε, είναι εύλογο το ερώτημά σας. Είναι και το αντεπιχείρημα των όλων όσων ισχυρίζονται οι φίλοι. Καταρχήν θα έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα αυτό. Γιατί και εμείς έχουμε ηλεκτράμαξες. Σωστά, σωστά. Ξεκινώντας από την Ελλάδα, αλλά αμέσως στην Ευρώπη, υπάρχει, και από την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν και διεθνείς φορείς και υπηρεσίες, θα έπρεπε να σημάνει αλάρμ. Πώς καθίζουν κάτω τα Boeing, τα Airbus, το ένα το άλλο? Εδώ θα λέγαμε, παιδιά, stop, όπα. Εδώ υπάρχει θέμα με το έλαιο σιλικόνης. Κάνω λάθος? Είναι ένα ενδεχόμενο, μια υπόθεση εργασίας την οποία κάνετε, η οποία όμως είναι πολύ σοβαρή. Σε ένα τέτοιο μεγάλο ατύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι και δημιούργησε ένα φαινόμενο το οποίο πιθανότατα μας έδωσε τους μισούς θανάτους, γιατί έχουμε 28 ανθρώπους οι οποίοι είχαν εγκάματα και μέχρι απαθράκωση, θα έπρεπε αμέσως, από την ώρα που μια δημόσια επιτροπή, δικαστική θα έλεγα, πραγματογνωμόνων, έβγαλε το πόρεσμα ότι ευθύνεται το ψυχτικό το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ηλεκτράμαξες, θα έπρεπε αμέσως το πόρισμα αυτό να στοιχειοθετηθεί όπως έπρεπε και να πάρει το δρόμο του. Δηλαδή να υπάρξει μια νότα, μια προειδοποίηση δηλαδή,
ως όλες τις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν παγκοσμίως, γιατί η κοινωνία μας δεν είναι κλειστή. Η πληροφορία εδώ πρέπει να μεταδοθεί. Αλλά αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την απάντηση της Siemens, η οποία είναι η εταιρεία κατασκευής αυτών των μετασχηματιστών που χρησιμοποιούν αυτά τα υλικά, θα καταλάβει ότι και την ίδια δεν την απασχόλησε καν το ενδεχόμενο. Άρα μου λέτε εδώ ότι τους μόνους που έχει απασχολήσει είναι αυτούς που κάναν την πραγματογνωμοσύνη. Εμείς το έχουμε τούμπανο στην πραγματογνωμοσύνη μας και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης κρυφό καμάρι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν θα έλεγα ότι το έχουμε και τούμπανο κι εμείς. Μάλιστα. Μάλλον δεν το υπερασπαζόμαστε και ιδιαίτερα το έλαιο υλικών. Εσείς δεν το ασπάζεστε. Οι εμπειρογνώμονες όμως που γνωμοδότησαν το ασπάστηκαν και εκεί επικεντρώθηκαν. Δεν κάναν κάτι άλλο. Κάνω λάθος? Μένει να το δούμε αυτό, διότι πρέπει να το υπερασπιστούν κιόλας. Η υπεράσπιση του πρέπει να είναι η απόδειξη. Μάλιστα. Τώρα, βρήκατε όμως εσείς. Όλοι μαζί άλλα στοιχεία εκεί εντοπίσατε κάνοντας διασταυρώσεις, μας τα είχατε πει και την άλλη φορά, από υπολείμματα προσωπικών αντικειμένων των ανθρώπων που χάθηκαν και από τα βαγόνια με χρονοκαθυστέρηση, αλλά βρήκατε όμως, βρήκατε ξυλόλιο, τολουόλιο και άλλα. Εμείς με αγωνία, και εμείς μάλλον, ψάχναμε να δούμε τι είναι αυτό το υλικό το οποίο προκάλεσε αυτό του είδους το φαινόμενο. Αφού το έλαιο σιλικόνης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ικανοποιήσει αυτού του είδους μας την έρευνα, θα έπρεπε να αναζητήσουμε άλλου είδους υλικά. Αυτό που υποψιαζόμαστε δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα υγρό υποπίεση ή χωρίς πίεση, ένα αέριο υγροποιημένο και αυτό πίεση ή υποπίεση. Από την πρώτη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, σας είχα πει ότι κάτι τέτοιο να ζητούμε. Τα δείγματα τα οποία θα ήταν υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να τα κάνουν. Έγιναν καταπέτηση των συγγενών των θυμάτων και λήφθησαν... Να το πούμε αυτό, μισό λεπτό, μην τα περνάτε έτσι. Δεν έγινε από τους πραγματογνώμονες, έγινε καταπέτηση των συγγενών των θυμάτων. Ένα-ένα. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ. Μάλιστα. Και πάλι όμως και αυτά ακριβώς τα δείγματα που λήφθησαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους... στην έκθεσή μας εντοπίζουμε γιατί δεν είναι ασφαλή όσον αφορά τη δειγματοληψία, τον τρόπο κλπ. Και σε αυτά όταν παίρνουμε δείγματα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και είναι για να είναι αντιπροσωπευτικά και να είναι εν πάση περιπτώσει. Αυτά τα δείγματα αποκάλυψαν ουσίες οι οποίες στη χημική του σύσταση, καύσιμα αέρια και διαλύτες, οι οποίες στη χημική του σύσταση μπορούν να δημιουργήσουν. Δηλαδή είναι και έπλεκτα και πτυτικά και δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα σε επαφή με τον αέρα και μας δίνουν και σε αυτό το πλάσμα των δευτερολέπτων σε περίπτωση διαρροής τους και επαφής με σφινχτήρα το φαινόμενο της πυρόσφαιρας που λέμε, δηλαδή το fireball. Και έτσι δίνει απάντηση, αλλά και πάλι δεν επιμένουμε ότι μπορεί να είναι αυτό. Ναι, λέτε όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο εδώ. Αυτό βέβαια, το λέτε καθαρά. Που συνάδει με την εμφάνιση και τη συμπεριφορά και πρέπει να διερευνηθεί. Και αυτό πρέπει να είναι πρόνοια των ενεργούν την έρευνα. Εγώ ξέρω κύριε Κοκοτσάκη ότι είστε πολύ προσεκτικός σε διατυπώσεις σας και γι' αυτό δεν θα επιχειρήσω ούτε να σας ερμηνεύσω ούτε να σας μεταφράσω. Απλά ρωτώ και βλέπω πόσο προσεκτικά το εντοπίζετε. Λέτε, αν όπως υποστηρίζετε είναι το έλαιο της σιλικόνης, επιχειρηματολογήστε. Εγώ έχω εδώ πέρα εντοπίσει και άλλα. Δεν πρέπει να τα δείτε και αυτά. Αυτό λέτε. Δεν λέτε ότι είναι αυτά ντε και καλά. Θέτετε ένα ερώτημα όμως, το οποίο δεν είχε ερευνηθεί μέχρι στιγμής. Σωστά. Και ο λόγος για τον οποίο δεν διερευνήθηκε, δεν το ξέρω. Έχουμε όμως εντοπίσει τι θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Ποιες παραλήψεις έχουν συμβεί. Θα έρθουμε σε αυτό. Άρα εδώ λέτε ότι είναι επίγουσα σημασίας να ερευνηθούν και τα άλλα διαλυτικά. Όλα αυτά, ξυλόλιο, τουλουόλιο, τα μάθαμε. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι ειδικοί όπως εσείς, αλλά τα μάθαμε. Θέλω, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, να ακούσετε ένα ερώτημα ακροατή, επειδή λέει το ψάχνει ο κύριος Κοκοτσάκης. Υπάρχει περίπτωση, φεύγω λέει από τους μετασχηματιστές, ρωτάει ο άνθρωπος, υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήθηκε ως backup μπαταρίες, να υπήρχαν μπαταρίες για backup μολύβδου στις μηχανές των τρένων και κατά τη φόρτισή τους παράγεται υδρογόνο από ηλεκτρόλυση μέσω ηλεκτρολίτες τους και να σπάσαν αυτές οι μπαταρίες?
να πω. Να πω ναι, να πω όχι. Ενδεχομένως αν υπήρχε τέτοιο πράγμα θα έδινα τέτοιο φαινόμενο. Αλλά θα έπρεπε να βρεθεί, γιατί ο μόλυβδος δεν εξαφανίζεται. Θα έπρεπε να βρεθεί στα δείγματα. Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, έρχομαι στον τόπο του συμβάντος, στον τόπο του δυστυχήματος, του εγκλήματος. Μου επιτρέπετε να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί πιθανόν να μην ακούστηκε. Παρακαλώ. Είχε μείνει μητελές το τι ακριβώς συνέβη, οποιαδήποτε και αν εκδοχή και αν πάρουμε για το υλικό το οποίο το δημιούργησε. Ένα αδιαφεσβήτο γεγονός είναι η αλληλουχία των γεγονότων. Είχαμε μείνει στη μηχανική έκρηξη. Mm-hmm. Είναι η βία ετοιμοποίηση ενός υγρού, είτε υγρού αερίου, είτε υγρού αυτού καθέρτου, το οποίο λόγω της θράψης του συμβαίνει, εξωτερική ή εσωτερική, στην περίπτωσή μας δεν μπορεί να είναι εσωτερική, είναι εξωτερική, λόγω της σύγκρουσης. Αυτό απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα, έκανε το φαινόμενο μπλεύε, η δημιουργία δηλαδή του κρουστικού μείγματος στη μάζα του υγρού. Ακολούθησε, πήρε το σπινθήρα ή την φωτιά από την προϋπήρξα συμπεριφορά που είχε το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε έβαλε φωτιά στο έλαιο σιλικόνης, πήρε από εκεί, ανεφλέγει και έκανε το φαινόμενο της πυρόσφαιρας. Αυτό που είδαμε δηλαδή, mm-hmm. όλοι στους τηλεοπτικούς μας δέχτες. Η πυρόσφαιρα διαρκεί πολύ μικρό χρόνο. Είναι μέχρι να καταναλωθεί, το λένε άλλωστε και οι πραγματογνώμονες του δημοσίου. Εξέλιπε το φαινόμενο, λένε, όταν εξέλιπε το καύσιμο υλικό. Μόνο που το έλαιος υλικό δεν εξέλιψε, υπάρχει ακόμα παντού. Και εκεί να πάμε, ακόμα είναι. Συνήθως τα φθηρικά υγρά εξαφανίζονται. Μόνο αν είναι διαλύτες, ανακατεύονται με ό,τι υπάρχει, μπορεί να διατηρηθεί, όπως συνέβη στην περίπτωσή μας, που διατηρήθηκε και το βρήκαμε ακόμα. Επειδή είναι ακριβώς διαλύτη και μπήκε στο έλαιος υλικό. Αλλά στον χρόνο αυτό τον μικρό μπορεί να προξενήσει, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, διότι αναπτύσσει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και στην περίμετρο και στον πυρήνα. Και αυτό δεν είναι σταθερό. Όσο έχει υλικό, τόσο ανεβαίνει και απλώνεται. Σε όλο αυτό το χώρο τον οποίο έρχεται, είτε με επαφή είτε με ακτινοβολία, αναπτύσσει τη θερμοκρασία την οποία το ίδιο έχει. Στην περίπτωση των τεμπών η θερμοκρασία κοιμάται και πάνω από τους 600-700 βαθμούς. Τι κάνει λοιπόν αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, λούζει, κυριολεκτικά λούζει. Λούζει όλους τους χώρους. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι στους χώρους μέσα δεν είναι μόνο αντικείμενα, για να μην το εξειδικεύω. Όλα ανάγονται σε θερμοκρασία ανάφλεξης και αφού αναφλέγονται καίγονται. Και γι' αυτό συνήθως όταν παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να διερευνηθεί για να δούμε το τροχαίο ήταν αιτία που χάθηκαν 57 άνθρωποι ή εξαιτίας του τροχαίου έγινε και το περιστατικό αυτό από το οποίο συμπληρωματικά κάηκαν ή πέθαναν καλύτερα εξαιτίας του φαινομένου αυτού και άλλοι άνθρωποι. Για να βρεθεί το υλικό το οποίο το προκάλεσε, αν είναι το έλαιο σιλικόνης, εντάξει, να σταματήσουν όλα τα τρένα του κόσμου και να επανεξεταστεί αν το ψυχτικό είναι αυτό το οποίο τα δημιουργεί, να τα αλλάξουν, όπως λένε οι πραγματογνώμονες. Εάν όμως είναι αυτό το οποίο που υποθέτουμε εμείς, να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην ξανά γίνει αυτό το φαινόμενο. Σαφές. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στον τόπο του δυστυχήματος. Εγώ κρατάω δύο επισημάνσεις της έκθεσής σας. Τις διαβάζω για τους ακροατές. Η πρώτη λέει, ο χώρος, μέσα εισαγωγικά γράφεται, μολύνθηκε, σε εισαγωγικά αυτό, γιατί πέραν των απολύτως απαραίτητων εργασιών διευθέτησης για επιχειρησιακούς λόγους που αναγκαστικά έγιναν, αλλοιώθηκε κιόλας, αφού η ικανή έκταση περίπου 2 στρεμάτων μπαζώθηκε με φερτά υλικά όπως χαλίκια και σκυρόδεμα, μπετόν. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Ναι. Εγώ δέχομαι το ότι για επιχειρησιακούς λόγους από τη μεριά της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα έπρεπε να αλλοιωθεί λίγο ο χώρος. Αναγκαστικά δεν γινόταν αλλιώς. Κατά τη διαδικασία ανάσυρσης των θυμάτων. Δεν μπορεί να μετακινήσει κάτι. Δεν μπορεί να το αφήσει εκεί. Αν και σε αυτή την περίπτωση οι πραγματογνώμονες, αν ήταν στο σημείο, θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει όλα όσα παρακάτω λέμε που δεν έκαναν. Τη σήμανση, τη φωτογράφηση, την χαρτογράφηση κλπ. Κλπ. Όταν λέμε αλλοιώθηκε, εδώ ουσιαστικά αυτό συνέβη, κυριολεκτικά συνέβη.
αλλοιώθηκε πράγματι η ικανή έκταση περίπου 2 στρεμμάτων. Και όταν λέμε αλλοιώθηκε, άλλαξε τελείως. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπήρξε για διερεύνηση κάτι. Πλήρως αλλοιώθηκε. Θέλω να το κάνουμε και συγκεκριμένο. Είναι, όπως φαίνεται στο φωτογραφικό υλικό το οποίο συνοδεύει την έκθεση, ο χώρος πώς ήταν τη στιγμή του δυστυχήματος και κάποιες ώρες μετά και πώς ήταν, πώς είναι ακριβώς μετά και πώς ήταν σήμερα. Δηλαδή, στη διάρκεια της έρευνας των πραγματογνωμόνων, ο χώρος αλλοιώθηκε παντελώς. Εκτός και αν οι ίδιοι πραγματογνώμονες έδωσαν το OK. Δηλαδή, το είχαν τακτοποιήσει και το είδαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα υλικά αυτά, όπως λέμε παρακάτω, δεν ταξινομήθηκαν και δεν εξετάσαν στον χώρο τον οποίο και τι συμμετοχή είχε το καθένα από αυτά στο ίδιο το περιστατικό. Όταν λέμε αλλοιώθηκε, το περιγράφουμε και λεπτομερώς. Άμα θα μελετήσει κάποιες φωτογραφίες θα το δει και από ψηλά και από χαμηλά, ότι ένα συγκεκριμένο σημείο είναι το σημείο που πριν ήταν τα συντρίμια της επιβατηγής άμαξοστοιχείας, φτιάχτηκε πιο επιμελώς από το επιμελώς. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι ικανής επιφάνειας, στο οποίο έγιναν μια προσεκτική, θα έλεγα, οικοδομική εργασία πάχτωσης. Αφαιρέθηκε χώμα, προσθέθηκαν πέτρες και έπεσε στη συνέχεια σκυρόδεμα. Άρα ό,τι είχε από κάτω χάθηκε. Νομίζω ότι έπεσε και άκουσα γιατί δεν το είδα. Πληροφορήθηκα ότι οι πέτρες οι οποίες πήγαν από κάτω ήταν πισωμένες. Μάλιστα. Μάλιστα. Κάπως έτσι, γιατί πολλοί αναρωτιούνται, κάπως έτσι οι συγγενείς 10 μήνες μετά βρήκαν στη θέση κουλούρι όπου είχαν μεταφερθεί της επιβατικής αμαξοστοιχείας στα βαγόνια, βρήκαν αντικείμενα και υπολείμματα των ανθρώπων τους. Άρα δεν ξέρουμε στο σημείο που μπαζώθηκε τι υπήρχε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε πια. Σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει έρευνα. Δεν μπορεί και τώρα δεν μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε να γίνει την περίοδο εκείνη έρευνα. Ουσιαστική έρευνα δηλαδή στο σημείο. Τι έπρεπε να γίνει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε να προστατευτεί ο χώρος. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό το οποίο έγινε. Για μια έρευνα στην οποία χάθηκαν 57 άνθρωποι. Καμιά φορά πιέζομαι να φύγω από τους τεχνοκρατικούς όρους και να ξεφύγω λίγο και να εκφράσω και αυτό που αισθάνομαι. Δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Δεν είναι μόνο αυτό λάθος, διότι στην τεχνική έκθεση τουλάχιστον τη δική σας διατυπώνεται την άποψη ότι ο τρόπος και η επιλογή των χώρων από τους οποίους ελήφθησαν τα δείγματα για χημική ανάλυση είναι μεθοδολογικά μη ορθός, σίκα έκφραση, γιατί τα περισσότερα δείγματα έχουν ληφθεί, λέτε, από το βόρειο τοιχείο αντιστήριξης και όχι από το χώρο που έγινε η καύση έκρηξη. Πιθανότητα δεν ελήφθησαν γιατί ο χώρος είχε διαμορφωθεί και αλλοιωθεί και υπήρχε και χρονική καθυστέρηση λήψης δειγμάτων, γεγονός που καθιστούσε πλέον τα δείγματα επισφαλή και όχι αντιπροσωπευτικά. Για να το πω απλά, αντί από το σημείο που έγινε η σύγκρουση και έχουμε καύση έκρηξη, τα δείγματα ελήφθησαν από το βόρειο τοιχείο αντιστήριξης. Αυτό λέτε. Προσπαθώ να δικαιολογήσω για ποιο λόγο και κάνω, δηλαδή πάω και πιο πέρα, ανθρώπινα το λέω, ότι αφού δεν μπορούσαν να πάρουν από αλλού, πήραν δείγματα από εκεί που μπορούσαν. Αυτό από μόνο του δείχνει και εξηγεί και ουσιαστικά το επιχείρημά μας ότι για ποιο λόγο αλλοίωσαν το χώρο. Διότι από το χώρο εκείνο δεν έλειψαν δείγματα. Μα από εκεί έπρεπε να ληφθούν. Ελείψαν δείγματα μόνο για ανάλυση για το τέτοιο. Αλλά πρέπει να ληφθούν δείγματα, όπως λέμε παρακάτω, και για άλλα πράγματα. Όταν ψάχνει την καύση, πρέπει να ψάξει την αιτία της καύσης. Λοιπόν, για να πάμε στο τι έπρεπε να γίνει και που δεν έγινε, θέλω πριν από αυτό να μείνω στο σημείο 4 της τεχνικής έκθεσης. Λέτε, εσείς το λέτε, δεν ελήφθησαν έγκαιρα δείγματα λαμαρινών μεθάλες από τα κοντέινερ εμπορικής κηλικίου επιβατικής που αποδεδειγμένα συμμετείχαν στο φαινόμενο της πυρόσφαιρας. Και θέλω να σας πω, κύριε Κοκοτσάκη, ότι αν για την επιβατική έχουμε το κουλούρι, για τα κοντέινερ της εμπορικής πού είναι? Να πούμε πάλι στον κόσμο σας για να καταλάβει, γιατί δεν είναι όλοι ειδικοί, ότι πολλές φορές ακούμε στη μέτρηση του περιβάλλοντος
τα μέτρα που λαμβάνονται γιατί και μας αναλύουν οι ειδικοί ότι ξέρετε μην κυκλοφοράτε σήμερα ή κάνουν περιορισμούς στην κίνηση των αυτοκινήτων γιατί υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη ποσότητα εφάλεια στην ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο, το ξέρουμε χρόνια τώρα, ότι η εφάλεια αναλύεται. Και αναλύοντας τα δείγματα αυτά που περιγράφω προηγουμένως, μπορούν να μας πούνε και τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμπεριέχεται στην εφάλη και πρέπει να περιορίσουμε την κίνησή μας. Αυτό στην καθημερινότητα. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο περιστατικό. Τι κάνουμε πολύ απλά, παίρνουμε δείγματα εφάλης και ερευνούμε να δούμε τι ήταν το υλικό που προκάλεσε την εφάλη. Τι είναι αυτό που κάηκε δηλαδή, η σύσταση της εφάλης. Είναι πολύ εύκολο και στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Μπορούμε εύκολα να αναλύσουμε την εφάλη όταν αγνοούμε το υλικό το οποίο καιγόταν για να μας πει τι ήταν αυτό. Πού θα το βρίσκαμε αυτό. Υπάρχουν τρία κοντέινερ στα οποία αναζητούνται. Υπάρχουν τρία κοντέινερ. Ως τεχνικός σύμβουλος. Ναι. Αναζητώ τα υπολείμματα ή τα συντρίμια κάποιου συγκεκριμένου τμήματος κοντινού στο περιστατικό το οποίο... Τα οποία ουσιαστικά κάηκαν. Άκουσα και εγώ την πληροφορία ότι έγιναν κομμάτια. Από αυτά λοιπόν που έγιναν κομμάτια τα συντρίμια, θα έπρεπε να ληφθούν δείγματα εφάλης. Ήταν πάρα πολύ εύκολο για να μας πούν αυτά τα κοντέρνε, γιατί ο καθένας μπορεί να υποψιάζεται ό,τι θέλει. Εγώ όμως που κάνω την έρευνα, αυτός που κάνει την έρευνα, δεν πρέπει. Πρέπει να ακούει, να ερευνά και να αποκλείει. Έχουμε λοιπόν τα δεδομένα, έχουμε ένα χώρο ο οποίος ουσιαστικά υπέστη τη συμπεριφορά της εκτόνωσης, άρα έχει υπολείμματα εφάλης, λαμβάνω εφάλη, εξετάζω να δω τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή τη μηχανική εξασθένιση και καταστροφή των τμήματων αυτού του εμπορικής ανεξοστησίας. Και έτσι δίνω και απάντηση και δεν συνεχίζω να τροφοδοτώ τα όποια σενάρια. Μάλιστα. Ερώτηση. Τα κοντέινερ που ήταν φορτωμένα στα τρία πρώτα βαγόνια της εμπορικής έχουν βρεθεί? Πού είναι? Από ό,τι ακούω, εμείς δεν τα είδαμε. Από ό,τι ακούω, η πληροφόρηση που έχω από τους συγγενείς των θυμάτων είναι ότι έχουμε αναζητηθεί, δεν τα έχουμε βρει. Έχουμε βρει τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γιατί βλέπω εδώ ότι επιμένετε στις ενέργειες, και θα πάμε τώρα σε αυτό, μία από τις ενέργειες στις οποίες επιμένετε είναι να βρεθούν οι λαμαρίνες στο κοντέινερ που ήταν φορτωμένα στα τρία βαγόνια και να λυθούν δείγματα για το εθάλιο που λέτε. Λοιπόν. Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να μην απαντάν καλά σε εσάς, στους συγγενείς και στους νομικούς εκπροσώπους τους? Πού είναι τα κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα υπολείμματά τους αν θέλετε, πού έχουν φυλαχτεί? Διότι έστω και με 1000 βάσανα της επιβατικής τα βρήκαν στο κουλούρι που μάλιστα μας είπε προχθές ο κύριος Ασλανής, τους δώσανε και εδώ 10 λεπτά, τους είπε ο αστυνομικός που ήταν εκεί. 10 λεπτά έχετε να τα φωτογραφίσετε και έξω, δρόμο. Της εμπορικής. Κοιτάξτε. Θα κάνω κάτι που ξεφεύγει πάλι από την τεχνική πραγματογνωμοσύνη και αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Να μην εμπλέκομαι σε κρίσεις και αξιολογήσεις εκτός του περιεχομένου της επιστημονικής μας εργασίας. Με την ιδιότητα την οποία είχα τόσα χρόνια και της έρευνας της δικαστικής. Εδώ έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Η διαχείριση του όλου περιστατικού και αναφέρομαι για την έρευνα. Και ενός λάθους έπονται πολλά λάθη. Εάν λοιπόν η διαχείριση, η συγκέντρωση, φύλαξη, ασφάλιση όπως έπρεπε και όπως περιγράφει η ποινική δικονομία και ο κώδικας ποινικής δικονομίας είχαν γίνει σωστά, τότε δεν θα συζητούσαμε σήμερα τίποτα. Θα τα είχαμε βρει, όποτε τα αναζητεί η έρευνα θα τα βρει. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά όσα εμπλέκονται σε ένα περιστατικό, ό,τι εμπλέκεται, αυτό θεωρείται πιστήριο. Άμεσα πρέπει να κατασχεθεί και εφόσον κατάσχεται, πλέον δεν μπορεί κανείς να το παραλάβει παρά μόνο αν εγγυηθεί για τη διερεύνηση. Και ακόμα και ο ερευνητής εγγυάται ότι θα το ερευνήσει και δεν θα το πειράξει. Και αυτό διατηρείται μέχρι να ολοκληρωθεί όχι μόνο η έρευνα, αλλά και η δικαστική εξέλιξη. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση. Εγώ δηλαδή ως τεχνικός σύμβουλος έπρεπε να είμαι παρόν σε κάθε διαδικασία, κατά νόμο, των πραγματογνωμών. Δεν κλείθηκα ποτέ από πουθενά και από κανένα. Δηλαδή και αυτοί όταν πήγαιναν έπρεπε να ζητούν και να παρίστανται οι εκπρόσωποι αυτών που είχαν ζητήσει να παρίστανται. Που είναι οι τεχνικοί σύμβουλοι. Όποιοι είναι αυτοί, εγώ ή κάποιοι άλλοι που είναι για άλλο θέμα. Ούτε αυτό έγινε. Και όλα όσα έχουν γίνει καταπέτηση, κρατή προς τον κύριο Ανακριτή, που ορθώς
εγκρίνει και δίνει το δικαίωμα. Κύριε Κοκοτσάκη, λύστε μου μια απορία, επειδή έχετε θητεύετε και ως δικαστικός πραγματογνώμονας. Με συγχωρείτε, η παραποίηση ή απόκρυψη στοιχείων ενός εγκλήματος, δυστυχήματος, δεν αποτελεί από μόνο του ποινικό αδίκημα, αυτοτελές? Αυτό εκφεύγει τις ειδικότητες μου, αλλά προφανώς ναι. Είναι από την εμπειρία σας λέω, δεν είστε νομικός, ναι, προφανώς. Ναι, και άλλωστε γι' αυτό και ο ανακριτής έχει ασκήσει ποινική δίωξη, κατέγκληση βέβαια, αλλά έχει ασκήσει ποινική δίωξη. Αδίκημα δεν θα ασκήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Σας έχω κουράσει, αλλά έχει ενδιαφέρον εδώ. Βλέπω βροχή τα μηνύματα έρχονται. Κατανοώ. Πώς ενδιαφέρεται και πρέπει διότι δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποια σενάρια τα οποία και αυτοί έχουν δικαίωμα να πληροφορηθούν για να κάνουν περισσότερα ή να μην κάνουν καθόλου. Σωστό. Έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, στο τελευταίο κομμάτι που είναι εξίσου ενδιαφέρον. Εδώ δεν είναι ένα μικρό περιστατικό, είναι ένα πολύ μεγάλο περιστατικό. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών και το τι έχουν υποστεί οι οικογένειές τους. Είναι ευρύτερο θέμα δημόσιας ασφάλειας. Θέλω να μου πείτε λοιπόν ποιες θα έπρεπε να είναι οι βασικές κινήσεις σε μια έρευνα διαχείρισης ενός μεγάλου περιστατικού. Δηλαδή μετά από ένα τέτοιο περιστατικό τι θα έπρεπε να γίνει και κυρίως τι μπορεί να γίνει από εδώ και κάτω. Γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Κοιτάξτε, αν κατάλαβα καλά, με ρωτάτε ποιες είναι οι αρχές μιας έρευνας. Βεβαίως, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι παγκοσμίως, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Ένας ερευνητής ο οποίος σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει τον αποτελεσματικό έλεγχο του χώρου. Αυτό που λένε και καταγγέλει η πρόεδρος, την ακούω και το λέει, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει. Πραγματογνώμος είναι δικαστική από το γραφείο. Το ακούω. Τεκμηρίωση της κοινής είναι αυτά όλα που λέγαμε προηγουμένως. Η συλλογή, η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων είναι οι κρίσιμες πτυχές. Η συλλογή και η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, διότι ανά πάσα στιγμή, στη δικιά μου την καριέρα, στον ύπνο μου έβλεπα τα στοιχεία και πήγαινα και πάντα κάτι έβρισκα. Δηλαδή, αν δεν διατηρηθούν και διατηρηθούν ασφαλή, ακούω ότι και βλέπω και είδα ότι τα στοιχεία στην περίπτωσή μας ήταν στο έλεος των καιρικών συνθήκων. Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν συνάδει με έρευνα ή μάλιστα με μια έρευνα στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Είναι τραγικό. Και ήρθε και ο Ντάνιελ. Και ήρθε και ο Ντάνιελ μετά. Έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και το λέτε. Απόλυτη συνέπεια είναι αυτό. Οι καιρικές συνθήκες. Τα προστατεύεις. Όπως έγινε στην περίπτωση των προσωπικών αντικείμενων. Έγινε εξαιρετική δουλειά και οφείλουμε και γι' αυτό μας μίλησαν τα αντικείμενα αυτά των άτυχων ανθρώπων και καιρό μετά. Διότι προστατεύτηκαν από τους αστυνομικούς. Ας είναι καλά η τροχέα στη Λάρισα, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μεταξύ αυτών το οποίο μπορεί να γίνει, η φωτογραφία τεκμηρίωση, η χαρτογράφηση, τα έχουμε πει, η ανάπτυξη πρωτοκόλων αναγνώρισης, δηλαδή ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε ποιο είναι τι, η διευκόλυνση εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων, τα πρωτόκολλα δοκιμών στο εργαστήριο, είναι αυτά που θα πούμε μετά. Είναι πολύ σημαντικά, γιατί ξαναλέμε. Είναι ένα δυστύχημα το οποίο έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και συνέπειες παγκόσμιες. Οι ερευνητές πρέπει να είναι και εξειδικευμένοι και έμπειροι. Δηλαδή δεν είναι απλό περιστατικό. Δεν μπορεί μια ομάδα ερευνητών σε αυτή την περίπτωση, σε μια ομάδα ερευνητών, να εκλείπουν οι ειδικότητες να διερευνήσουν αυτό το θέμα. Δεν φτάνει να είναι κάποιος πολιτικός μηχανικός ή να είναι συγκοινωνιολόγος. Είναι πολύ ωραίο γιατί δεν διερευνούμε όμως μόνο το τροχαίο. Διερευνούμε και άλλα πράγματα. Άρα και ο χημικό μηχανικός και ο ειδικός για τις πυρκαγιές και όλοι αυτοί πρέπει να υπάρχουν σε αυτή την επιτροπή. Δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά να τώρα που υπάρχουν αυτά δεν μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις. Οι δικές μου απαντήσεις μπορεί να θεωρηθούν αυθαίρετες. Ενώ των ειδικών πραγματογνωμών που είναι στην επιτροπή, τη διορισμένη επιτροπή, την κρατική δηλαδή, θα θεωρούνταν και οι απολύτως νόμιμες. Οι δικές μας είναι ουσιαστικά ακούγονται ως καταγγελτικές. Εντάξει, εδώ καταλαβαίνουμε πολύ, διότι εδώ δεν αρκεί να είναι η δικαστική εξουσία μόνο η τυφλή δικαιοσύνη, που ελπίζω να μην είναι κουφή. Εδώ γίνονται πολλά πράγματα που δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Ευθέως εδώ γίνεται οτιδήποτε να συγκαλυφθεί παρά να αποκαλυφθεί. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, διότι και στην τεχνική έκθεση έχετε συμπεριλάβει έναν οδηγό στον οποίον αναφέρεται, αν καταλαβαίνω καλά, ότι ακόμη και εργαστηριακά πρέπει να γίνει ανασύσταση του συμβάντος της
έκρηξης και πυρκαγιάς. Ναι. Αυτό είναι για τους λάτρεις της διερεύνησης των ατυχημάτων, είναι εκ των ουκάνευ στα μεγάλα δυστυχήματα, ακόμα και όταν καταλήξουν δηλαδή σε ένα συμπέρασμα. Πώς λειτουργούν? Λειτουργούν για το αποκλεισμού καταρχήν. Αφήνουν, λένε αν ήταν αυτό και το αποκλείουν και στο τέλος καταλήγουν κάπου. Όταν καταλήξουν κάπου κάνουν τη λεγόμενη προσομοίωση. Εδώ έχουμε όλα τα στοιχεία για να κάνουν προσομοίωση. Δηλαδή έχουμε τα τρένα που κινούνται κοσμιόφυλλα στην ίδια γραμμή αντίθετα, έχουμε τις ταχύτητες, έχουμε τα βίντεο τα οποία μας δείχνουν μια συγκεκριμένη κάψη. Άρα δεν μας λείπουν πολλά πράγματα για να κάνουμε μια προσομοίωση. Τι θα προσομοιώσουμε? Θα πάρουμε τους 7 τόνους του ελαίου σιλικόνης, θα τους κάψουμε και θα προσομοιώσουμε μηχανικά στα ανάλογα εργαστήρια τη σύγκρουση. Να δούμε αν το έλαιο σιλικόνης μπορεί να γίνει αυτό που οποίο είναι και γίνεται. Εάν το αποδείξουμε αυτό, τότε στη συνέχεια θα πάμε να βρούμε τα ευρήματα. Έχουμε τα ευρήματα, άρα λοιπόν έχουμε μέσα στο έλαιο σιλικόνης, στο καθαρό έλαιο σιλικόνης, έχουμε βρει βενζόλιο. Και λέει, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι προϊόν διάσπασης του ελαίου σιλικόνης. Αυτό δεν αναλύεται. Αφήνεται να εννοηθεί, αλλά δεν αναλύεται. Πώς είναι δυνατόν το ευρώ σιλικόνης να περιέχει διασπασμένο ύλη? Να έχει και διασπαστεί και να παραμένει καθαρό. Οφείλει μια απάντηση αυτό. Μπορεί να συμβαίνει. Γι' αυτό και αυτό θα το βάλουμε στην τίβενο της εξέτασης, στη βάσαρο της εξέτασης, θα το εξετάσουμε και θα το αποδείξουμε. Δεν είναι απλά να το πετάμε εκεί, να το αφήνουμε. Πρέπει να το ερευνήσουμε, να το αποδείξουμε. Σιγά-σιγά λοιπόν, μέσω των ειδικών εργαστηρίων, και ξαναλέω, είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος ατύχημα, δεν είναι μόνο ότι είναι ελληνικό, έχουμε πολλούς νεκρούς, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αποφύγουμε να ξαναγίνουν. Αλλά πρέπει να βρούμε την αιτία. Γιατί δημιουργήθηκε? Κανείς δεν αποκλεί ότι μπορεί στον χρόνο μέσα να ξαναγίνει ένα τέτοιο περιστατικό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή, με παγκόσμιο ενδιαφέρον να μάθουμε τι ήταν αυτό το υλικό το οποίο προκάλεσε αυτό το πράγμα. Και να λύσουμε και τις όποιες συνωμοσιολογικές αντιλήψεις ή απόψεις ακούγουν. Ότι μετέφερε, τι δεν μετέφερε. Οφείλουμε στην κοινή γνώμη μια τέτοια απάντηση, ιδίως οφείλουμε στους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν. Κύριε Κοκοτσάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω. Ήθελα να πω σε αυτό, ναι, σε αυτό το οποίο πρέπει να το πούμε. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι στα δείγματα που πάρθησαν από τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών, των άτυχων αυτών των ανθρώπων, αναλύοντας και διαβάζοντάς σας κανείς, θα δει με πόση λεπτομέρεια το Γενικό Σημείο του Κράτους θα έχει αναλύσει όσον αφορά, ακόμα μπορούμε να βρούμε και τους ιδιοκτήτες που τα είχαν. Τραγικό. Σε ορισμένα από αυτά. Στα προσωπικά αυτά αντικείμενα, όμως, ακόμη βεβαίως, και τα πτυτικά από κολόνιες, προσωπικά αντικείμενα. Μάλιστα. Βεβαίως. Ορισμένα όμως υλικά τα οποία είναι παντού ουσίες χημικές και βρέθηκαν εκεί, για μας ανετιολόγητα, για κάποιους ίσως είναι προϊόν της καύσης. Δηλαδή το βενζόλιο, το τουλολιόλιο, το ξυλόλιο, πιθανόν λέει επειδή κατασκευαστικά είτε στα υποδήματα. Αυτά όμως τα δείγματα, ορισμένα από αυτά, είναι ταυτοποιημένα όχι όσον αφορά τον ιδιοκτήτη, αλλά και τη σύσταση. Υπάρχει δηλαδή προσωπικό αντικείμενο που περιγράφει και τη μάρκα και το υλικό. Τι άλλο θέλουμε? Μπορούμε να πάμε στην ελεύθερη αγορά, να πάρουμε ένα τόμιο, να το ανάγουμε σε συνθήκες και θερμοκρασίες τέτοιες, να δούμε αν αυτό φλεγόμενο ή καιόμενο ή θερμενόμενο σε θερμοκρασίες 600-700 βαθμών απελευθερώνει ξυλόλιο, βενζόλιο, τουλολιόλιο. Αν απελευθερώνει, τότε το επιχείρημα στο συγκεκριμένο σημείο, ο ισχυρισμός στο συγκεκριμένο σημείο ότι είναι προϊόν απελευθέρωσης, καλύπτεται. Αν όχι όμως, δεν έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Οι μεν έχουμε δικαίωμα να το γνωρίζουμε και οι άλλοι έχουν υποχρεώσει να το κάνουν. Αυτό λέμε στην έκθεσή μας και τίποτε άλλο. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, στο εξωτερικό λέει κύριε Κοκοτσάκη, σε χώρες που έχουν κουλτούρα ασφάλειας και διερεύνηση ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε τρένα, υπάρχουν λογισμικά προσομοίωσης. Μήπως πρέπει να απευθυνθείτε σε τέτοιο εργαστήριο? Τα γράφει μες στην τεχνική έκθεση. Και για την εικόνα ακόμη λέει ότι πρέπει να απευθυνθούν, αν δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τα γράφει αυτά ο κύριος Κοκοτσάκης. Και θέλω να πω ότι ο κύριος Μανώλης Παπαδάκης από το Χιούστον, που είδε και ανέλησε την εικόνα, κατάλαβε ότι η εικόνα που αρχικώς είχε δει, αυτή που έπαιξε, δεν ήταν η πρωτότυπη εικόνα. Ζήτησε και βρήκε το πρωτότυπο υλικό για να τα αναλύσει ο άνθρωπος. Αυτό συνέβη. Για να ξέρουν κάποιοι. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Έχουμε σε επαφή με, και με τα διεθνή εργαστήρια, αλλά και με τους επιστήμονες.
εγώ προσωπικά. Υπάρχουν εργαστήρια και στις Ηνωμένες Πολιτείες τα οποία είναι εξειδικευμένα σε πολύ υψηλό βαθμό, και εγώ ίδιος δεν το περίμενα αυτό το οποίο γίνεται, απίθανα πράγματα. Δεν θέλω να πω ποια είναι η γνώμη τους αν αφορά τη διαχείριση την οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γιατί να την πείτε. Να την πείτε. Γιατί στενοχωριέμαι. Όχι, να μας πείτε τι λένε απ' έξω. Είμαστε πάρα. Για τη διαχείριση της έρευνας εννοώ. Ναι, τι λένε. Είμαστε πολύ. Θα έλεγα, σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αυτό αρκεί, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά και η Ευρώπη, η οποία από ό,τι άκουσα έκανε έτοιμα να συνεισφέρει. Και πήρε απάντηση από τον τότε υπουργό ότι είναι δική μας δουλειά. Ναι, έχουμε βρει και τα εργαστήρια. Όμως εμείς, είτε σαν, μιλάω πάντα εξ ονόματος των συγγενών, δεν έχουμε κονδύλια ούτε και τη νομική υπόσταση για να απευθυνθούμε σε ένα τέτοιο εργαστήριο. Πάντα όμως μπορούμε να το κάνουμε μόνο υπομορφή. Δηλαδή, πού θα τα βρούμε τα υλικά, κάποιος δεν μας τα δώσει. Δηλαδή, αυτά που θα διερευνήσουμε. Εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Αυτοί που έχουν πρόσβαση σε αυτά είναι αυτοί που κατά νόμο έχουν την αρμοδιότητα. Λοιπόν, προτείνουμε λοιπόν λεπτομερώς, κατά γράμμα, και είμαστε στη διάθεσή τους να τους πούμε και τα εργαστήρια ή να αναζητήσουν κάποια άλλα, τα οποία έχουν και την πιστότητα και την εξειδίκευση και την ικανότητα να μας δώσουν ένα αποτέλεσμα έστω και σήμερα. Αντί άλλου επιλόγου, σε 5 μέρες έχουμε ένα χρόνο από το έγκλημα. Ποια είναι η σκέψη σας, κύριε Κοκοτσάκη? Η σκέψη μου είναι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το ζουν κάθε μέρα. Το ζουν και το ζουν με τραγικό τρόπο κάθε μέρα. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, ούτε να θερνήσουν τους ανθρώπους τους δεν μπορούν. Βλέπω την αγωνία και μεταφέρουν και σε εμάς. Έχουν όμως ταυτόχρονα μια τεράστια πίστη. Και αυτό που τους χαρακτηρίζει εκτός της επιμονής, από ό,τι έχω καταλάβει, σαν να μιλούν με τους δικούς τους ανθρώπους. Και η πρόεδρος, ο κύριος Κωνσταντινίδης, αλλά και ο κύριος Ασλανίδης, ο κύριος Ηλιόπουλος, με τους οποίους μιλάω, ξέρω εγώ, ώρες εξανίσταμαι και λέω τόση δύναμη. Και να πειθώ και σε κάποιους οι οποίοι αφελώς δίνουν στους ανθρώπους αυτούς κάποιες σκοπιμότητες πολιτικοποίησης. Μην το κάνουμε αυτό. Δεν μας τιμάει σαν χώρα. Δεν είναι όσο. Τα παιδιά τους έχασαν. Να σας πω κάτι, κύριε Κοκοτσάκη. Κύριε Κοκοτσάκη, επειδή το ξέρω, εγώ θέλω να το πω, ξέρω ότι εσείς δεν θέλετε να ακουστεί. Κύριος Κοκοτσάκης προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι στιγμής εθελοντικά, αν δεν το έχει καταλάβει κάποιος, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιοι κακόπροαίρετοι. Για να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα ορισμένα πράγματα δεν έχουν χαθεί ακόμη. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλά, για μια φορά ακόμη. Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχούλα τους. Να είστε καλά. Καλημέρα.